Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας σε μια ακόμα εκπομπή εκτός πλαισίου, όπου συζητούμε θέματα σε ένα ίσως περισσότερο αντισυμβατικό πλαίσιο, εδώ, στο κανάλι των Ανιχνεύσεων. Σήμερα το θέμα μας επιμένουμε στο Κυπριακό και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα, και αυτός είναι ο σκοπός σημερινής εκπομπής, να μιλήσουμε για θέματα τα οποία οι σημερινοί εκλεκτοί ομιλητές μιλούν για καιρό. Θα ήθελα να πάω σε εσάς, κύριε Καραβίδα, να εξετάσουμε αν μπορεί να ξεκινήσει αυτή η επανασύνδεση, και επιλέγω, είμαι πολύ προσεκτικός στην επιλογή της λέξης, επανασύνδεση του ελληνισμού, ενώ μέσω των θαλάσσιων συνόρων, και γιατί όχι, και αμυντικά. Γνωρίζουμε το ότι εξέπνευσε το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου για λόγους που νομίζω εκφεύγουν τη σημερινή συζήτηση. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε το σενάριο σήμερα, το ενδεχόμενο, βλέποντας τις προκλήσεις που είναι συντεταγμένες, τις τουρκικές προκλήσεις που είναι συντεταγμένες εναντίον του ελληνισμού, και συγκεκριμένα πρόκειται για αναθεωρητισμό και για υπεριαλισμό. Θέλω να μου πείτε αν μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, η Κύπρος είναι, να το συμπληρώσω, η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο κράτος, είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορούμε λοιπόν η Ελλάδα και η Κύπρος να συνάψουμε μια αμυντική συμφωνία, ένα αμυντικό σύμφωνο, μια αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, και πώς αυτό μπορεί, τι μπορεί να προκαλέσει, τι μπορεί να επιφέρει και σε συνδυασμό με την ΑΟΣ, αλλά και γενικότερα στην περιοχή. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η πλάνη ότι η Τουρκία σε περίοδο επιχειρήσεων... Μπορώ να σας διακόψω 15 δευτερόλεπτα. Με ευχαριστώ. Δηλαδή, εάν σταθμεύουν στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου ελληνικά μαχητικά ή μαχητικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία θα ενοικιαστούν ή θα αγοραστούν από την Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, έχουμε πλεονέκτημα στον αέρα, έτσι αντιλαμβάνομαι. Είχα σκοπό να καταλήξω εκεί πέρα. Η μεγάλη εικόνα για να το κλείσω και να πάω στο ερώτημά σας είναι ότι αν βάλουμε τον αεροπορικό χάρτη κάτω, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πλεονέκτημα εγκύτητα στο οποίο διαθέτει η Τουρκία. Αναφορικά με το στόλο των αεροσκαφών, μπορούν να αντιπαρατάξουν 240 αεροσκάφη, με την ελληνική πολεμική αεροπορία να παρατάσει 230 χωρίς την έλευση του Ραφάλ. Άρα βλέπουμε ότι όλη αυτή η συμμορία, θα μου επιτρέψει τον όρο, του κατευνασμού και της ιτοπάθειας, έχει ποτίσει και την ελλαδική και την κυπριακή κοινή γνώμη με ένα παραμύθι σε σχέση με την υποτιθέμενη ισχύ της Τουρκίας. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει εγκολπωθεί στην κοινή γνώμη, που το 2003 ως τεταρτητής Ίκαρος, πριν την αποφύτισή μας, η σχολή Ίκαρων θέλησε να τιμήσει την Κύπρο και στο εκπαιδευτικό ταξίδι επισκεφτήκαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Στην ανάλυση η οποία μας έγινε στο ξενοδοχείο President στο Hilton, από έναν αντισταγματάρχη της Εθνικής Φρουράς, αναφέρθηκε ο όρος ότι σε περίοδο επιχειρήσεων η τουρκική πολεμική αεροπορία θα έχει άνωθεν της Κύπρου αεροπορική κυριαρχία. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος δεν μπορεί να αναφέρεται. Η σημαντικότερη βαθμή αεροπορικού ελέγχου είναι τρεις: η αεροπορική κυριαρχία, η αεροπορική υπεροχή και η ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση για την Τουρκία να καταφέρουν να αποκτήσουν μια ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση, δηλαδή πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Από εκεί πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει, η Εθνική Φρουρά διαθέτει ένα πολύ καλό αντιαεροπορικό δίκτυο από οπλικά συστήματα όπως είναι τα Μιστράλ, όπως είναι τα ρωσικά Μιένα, τα Μιστράλ, τα καινούργια τα οποία θα παραλάβουμε, τα Τόρ Μιένα και τα Σπάιντ. Αντίστοιχα, οι τουρκικές δυνάμεις δεν διαθέτουν παρά μικρά πυροβόλα, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε αεροσκάφη τα οποία πετάνε σε μεγάλο ύψος και φέρνουν stand-off, δηλαδή μεγάλων αποστάσεων, βλήματα τα οποία είναι συστημένα, δηλαδή πηγαίνουν με ακρίβεια, με χρήση GPS, αδρανειακού συστήματος, αλλά και δορυφορικών φωτογραφιών. Άρα δεν είμαστε χαμένοι στην Κύπρο. Ίσα-ίσα, οι Τούρκοι έχουν καλύτερη αίσθηση του τι συμβαίνει, και για την Τουρκία η Κύπρος είναι η λαβίδα στο μαλακό της υπογάστριο, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πηγαίνοντας και πάλι στο χάρτη, η απόσταση από την Κρήτη μέχρι και την Κύπρο είναι ίση με την απόσταση από την Κύπρο μέχρι και την Άγκυρα. Στην πρόσφατη προσγείωση ελληνικών αεροσκαφών, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρσι τέλος Αυγούστου, Θεόδωρο Νικολοβγέννη. Λοιπόν, δεν κατάλαβε και πάλι τίποτα η Τουρκία. Τα αεροσκάφη έφτασαν και προσγειώθηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Άρα λοιπόν δεν είμαστε χαμένοι. Τώρα, για να κλείσω και να πάω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, να υπάρχει τρόπος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βρεθεί, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη,
μια ολόκληρη πολεμική μοίρα στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, διότι μέσα από το κόκπιτ, από την οπτική που έχω, τα αεροπλάνα για να απογειωθούν χρειάζονται χρόνο, για να πάρουν κινητική ενέργεια και ύψος και να μπορέσουν και να αντιδράσουν αλλά και να εμπλέξουν άλλους στόχους, χρειάζονται χρόνο και απόσταση και δεν πρέπει να εγκλωβίσουμε μια μεγάλη αεροπορική δύναμη στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το οποίο θα πρότεινα με βάση την οπτική μου είναι μια δύναμη 6 ως 8 αεροσκαφών βαριά, όχι παραπάνω, να βρίσκεται εκεί πέρα σε καθεστώς readiness και η υπόλοιπη μοίρα των αεροσκαφών, που μια μοίρα έχει τυπικά 20 αεροσκάφη, θα πρέπει να βρίσκεται είτε στην Κάρπαθο είτε στην αεροπορική βάση του Καστελίου. Δεν θέλω να ακούσω νομικισμούς περί του καθεστώτος της Καρπάθου. Ο Ερντογάν είναι προπολιτικών, δεν καταλαβαίνει από νομικισμούς και τέτοια τακτήπια, καταλαβαίνει μόνο από ισχύ. Και είναι η ισχύ που πρέπει να προβάλλουμε. Υπάρχουν λύσεις οικονομικές, τα F-16 Block 30, 30 τον αριθμό, εξαιρετικές ποιοτικές πλατφόρμες που με μία αναβάθμιση στα ηλεκτρονικά μπορούν άριστα να στηρίξουν το δόγμα του θανόντος, ελπίζω επί της παρούσης, ενίου αμυντικού χώρου. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να είχαμε την πολεμική μοίρα στην Κρήτη ή στην Κάρπαθο να είναι προστατευμένη και να είναι σε συγκρίσιμη απόσταση με τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις από τα αεροδρόμια της Μικράς Ασίας. Δεν μου αρέσει ο όρος Τουρκία. Όμως, επειδή δεν μιλάμε για αεροπορική ισχύ, μιλάμε για αεροναυτική ισχύ, οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια ναυτική βάση στην Ανατολική Κρήτη, η οποία να δίνει και το πολιτικό μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι ως εθνικό κέντρο είναι εδώ πέρα επιτέλους για να προστατεύσει την Κύπρο. Μας δίνεται μια τεράστια ευκαιρία για να μπούμε μπροστά, να ξεδιπλώσουμε το γεωπολιτικό μας δυναμικό και να δείξουμε αξιόπιστη. Μας περιμένουν όλοι οι μεγάλοι παίκτες να ξεδιπλώσουμε το γεωπολιτικό δυναμικό, να δείξουμε ότι είμαστε εδώ πέρα. Ελπίζω να μην καταχράστηκα τον χρόνο. Αν θέλετε να μπούμε σε λεπτομέρειες, μπορούμε να μπούμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Νικολαβιένη, είπε ο κ. Καραβίδας, μας περιέγραψε τις κινήσεις της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Η Τουρκία ουσιαστικά εξοπλίζει τα κατεχόμενα, όσο προφανώς είναι ασύνδετο το τουρκικό καθεστώς, δεν λογαριάζει ούτε πιέσεις, ούτε διεθνή κοινή γνώμη, ούτε ψηφίσματα, ούτε διεθνές δίκαιο και συνεχίζει και εξοπλίζει πλέον δυναμικά. Αναφέρθηκε στο παράνομο αεροδρόμιο του Λευκονίκου που πλέον θα βρίσκονται εκεί τα μη επανδρωμένα. Δημιουργεί ναυτική βάση στην Αμόχωστο. Προφανώς με τον τρόπο αυτό θα προβάλλει, θα αποτελεί μέσω προβολής ισχύως και γεωπολιτικής ισχύως της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Μία εγκύτρια δύναμη πράττει με αυτόν τον τρόπο στα κατεχόμενα. Και εδώ λοιπόν πάμε, επανερχόμαστε στην αμυντική συμφωνία. Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα, πρέπει να απαντήσει. Και αν ναι, η αμυντική συμφωνία είναι μια τέτοια επιλογή και τι μορφή θα μπορούσε να πάρει μια αμυντική συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου και επιχειρησιακά και ποια θα μπορούσε να είναι μορφή. Ναι, σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση μας δίνεται η κατάλληλη αφορμή να προχωρήσουμε γιατί όχι και στην ίδρυση μιας Joint Operation Command, μιας διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου, από αεροναυτικές δυνάμεις με έδρα την ΠΑΦΟ, ως απάντηση στις κινήσεις της Τουρκίας. Ελλάδο, κύριε, τι κάνεις? Βάση για μη επανδρομένα? Ωραία. Και εμείς θα μετασταθέσουμε 6 μαχητικά, όπως είπε ο κ. Καραβίδας, στην ΠΑΦΟ. Ό,τι εισέρχεται στο FIRL Λευκοσίας θα αναχαιτίζεται. Εχθές ο Μιχάλης Ιγνατίου έβγαλε στη δημοσιότητα ότι το Ισραήλ ανησυχεί βαθύτατα για το Λευκόνικο και την ναυτική βάση στο μπαγάζι της Αμοχώστου. Και δήλωσαν επίσημοι οι Ισραηλοί πως οι βάσεις αυτές έχουν στόχο, ως κύριο στόχο του. Ένα κομμάτι της Ισραηλινής ΑΟΣ, που τα νερά είναι Ισραηλινής εκμεταλλεύσεως, και ακριβώς από πάνω ο αέρας, το FIR Λευκοσίας. Που σημαίνει ότι αν υπάρξει παρενόχληση των πλατφορμών εξορίξεως των Ισραηλινών από τουρκικά drones που θα έχουν απογειωθεί από το Λευκόνικο, αυτά για να αναχαιτιστούν θα πρέπει η Ισραηλινή αεροπορία να πάρει την έγκριση της Λευκοσίας. Άρα αυτό θα πρέπει να το δέσουμε και να πάρουμε την ευκαιρία και την αφορμή που μας δίνουν οι Ισραηλινοί, που λένε ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού και να προτείνουμε στα όμορφα κράτη να δημιουργηθεί αυτή η Joint Operation Command, όπως είπαμε. Η χρυσή ευκαιρία είναι αυτή. Να τους δώσουμε από τώρα την άδεια να μπαίνουν να αναχαιτίζουν, που είναι και πιο κοντά, και σαν αντάλλαγμα να έρθουν να μας βάλουν δυο πυροβολαρχίες Aerodome εκεί που τις χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, μιλάμε τώρα και έτσι κάνουμε ένα brainstorming. Σχετικά με την Ελλάδα,
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται αμυντική συμφωνία για να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ηγήτρια δύναμη. Εκτός από το ομόαιμον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον, είναι ηγήτρια δύναμη. Η πρότασή μας, λοιπόν, για να τελειώνω, για να το κλείνω, είναι η ίδρυση αυτής της κοινής διοίκησης αντιπλής προσοχίου με έδρα την Πάφο από ελλαδικές, κυπριακές, αιγυπτιακές, ισραηλινές, εμερετιανές δυνάμεις και γιατί όχι και γαλλικές, διότι η Γαλλία στο εκείς μέλλον θα έχει να αντιμετωπίσει και την Αλγερία, η οποία τρέχει ένα εξοπλιστικό 25 δις δολάρια. Είναι η μόνη χώρα εκτός Ρωσίας που διαθέτει υποβρύχια κύλο και έχει δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος από τα υποβρύχια της. Και αυτή η κοινή διοίκηση Ανατολικού Μεσογείου δεν θα είναι αντίον κανενός. Απλά τι θα κάνει, θα έχει ως σκοπό να διατηρήσει την ειρήνη και την ομαλότητα στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καναβίδα, σε εσάς να έρθω τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε για μια ευαίτερη αμυντική συμφωνία, εάν θα μπορούσαμε, αν θα υπήρχε κάποιο μάλλον επιπλέον όφελος, τακτικά και στρατηγικά, αν μπορούσε η Ελλάδα να εντάξει, αν ζητούσε και επιδίωκε μαζί με την Κύπρο, αν υπήρχε δηλαδή αυτή η ελληνοκυπριακή συμφωνία, αμυντική συμφωνία, να εντάξουν οι δύο χώρες του ελληνισμού και άλλες χώρες της περιοχής, των οποίων τα συμφέροντα εμπροκειμένου συγκλίνουν. Να θυμίσω ότι πρόσφατα η Ελλάδα σύναψε μια τέτοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και αν θα μπορούσε μια τέτοια, αν θέλετε, συνολικότερη συμφωνία, ίσως με τη Γαλλία, για παράδειγμα, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, και να θυμίσουμε ότι πέρσι, τον Ιούλιο, τέτοιο καιρό, η Γαλλία είχε προτείνει αμυντική συμφωνία στην Ελλάδα και η Ελλάδα την αρνήθηκε. Εάν λοιπόν μια τέτοια συμφωνία θα μας έφερε κάποιο επιπλέον όφελος τακτικά και στρατηγικά. Φυσικά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας αμυντικός οργανισμός, αναφέρθηκε και από τον κύριο Νικολογέννη, ας πούμε παρανατοϊκός υπό την ηγεσία της Γαλλίας, ένας βραχίωνας έξω από τον ΝΑΤΟ, αλλά υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Δεν μας απασχολεί τον ΝΑΤΟ, αλλά όπως είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, δεν είμαστε ούτε φιλοαμερικανοί, ούτε φιλογερμανοί, ούτε φιλογάλλοι, ούτε φιλορώσοι, ούτε τίποτα. Είμαστε φιλογενείς και φιλόθεοι. Και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε λαβή που μας δίνεται, ούτως ώστε να επιτύχουμε τους αντικειμενικούς μας σκοπούς, αρκεί να τους θέσουμε. Και η συζήτηση σήμερα είναι γι' αυτό, αν έχουμε θέση. Σε σχέση με τον παράγοντα της αεροπορικής ισχύως, γιατί είναι το αντικείμενό μου, όλοι πάλι βρίσκονται εκεί. Ασκήσεις των Ίσυλων σχεδόν με το Ισραήλ. Ασκήσεις της Κυπριακής Αεράμνησης με τη Γαλλία. Η Ελλάδα γιατί δεν βρίσκεται εκεί πέρα? Διότι υπάρχει ο φόβος ότι θα προκαλέσει την αντίδραση Τουρκίας. Η Τουρκία έχει εξαντλήσει τα περιθώρια επεμβάσεων. Αν σταθμεύσουν επιμονή μου βάσεων σε καθεστώς ρέντιμες ετοιμότητας ελληνικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Ανδρέας Πανδρίου, τι θα κάνει η Τουρκία δηλαδή? Θα στείλει F-16 στο αεροδρόμιο της Τύμπου? Αυτά δεν είναι ρεαλιστικά και δεν πρόκειται να γίνουν. Είναι εκτεθειμένο το αεροδρόμιο της Τύμπου, το γνωρίζουμε. Ήδη, χωρίς να προκαλούμε, προκάλεσε όχι μόνο με το βάρος, προκάλεσε ακόμα πιο πριν με τα τουρκικά ντρόουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι την εντός εισαγωγικών καλή, αγαθή συμπεριφορά μας δεν υπάρχει εκτίμηση από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν, από το να προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε, να προβλέψουμε και να απαντήσουμε στο παιχνίδι, γιατί δεν δημιουργούμε παιχνίδι? Γιατί δεν φωνάζουμε τους συμμάχους μας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν κάνουμε εμείς παιχνίδι για να αναγκάσουμε τους Τούρκους να παίξουν αυτή την μπάλα? Υπάρχει μια συνεχής αναβλητικότητα και ένας ετεροπροσδιορισμός. Περιμένουμε ότι θα έρθουν Δανείοι αλεξιπλουτιστές στο Καστελόριζο ή θα έρθουν Ισραηλοί στην Κύπρο. Κανένας θα μας πάρει σοβαρά αν δεν δείξουμε εμείς ότι έχουμε εθνικό όραμα, εθνικό στόχο και ότι είμαστε άκαμπτοι. Ότι είμαστε άκαμπτοι. Παρατηρήσαμε. Και θα πάω στο προκείμενο, γιατί γι' αυτό είμαι εδώ πέρα σήμερα και εκεί θέλω να καταλήξω. Παρατηρήσαμε τα γεγονότα στο Αρτσάχ. Τι έγινε από τη στρατιωτική ήττα των Αζέρων το 1990 και μετά? Εκμεταλλεύτηκαν τα κοιτάσματα, ανέπτυξαν στρατιωτική ισχύ και δημιούργησαν, δεν βρέθηκε, δημιούργησαν την ευκαιρία για να κάνουν αυτό το οποίο λέμε τη δικιά τους απελευθέρωση. Φυσικά κοιτάζομαστε στον πλευρό των αδερφών Αρμενίων. Ωστόσο, επέδειξαν μια στρατηγική υπομονή και οδηγήθηκαν στο στόχο της απελευθέρωσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε για εμείς. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική υπομονή, να προετοιμαστούμε. Είναι ατυχής τουλάχιστον η δηλώση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι υποτιθέμενοι, θα πω εγώ, γιατί προσπαθήσαμε να τα αποδομήσουμε, αδυναμία της εθνικής φρουράς απέναντι στην Τουρκία είναι πλεονέκτημα γιατί δεν την προκαλούμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία και να θέσουμε ως στόχο την απελευθέρωση. Θα πει κάποιος, είσαι πολεμοχαρής, θα κάνουμε πολεμική επιχείρηση.
Κοιτάξτε, μόνο που σπανούν τα γίγαντα δεν γίνονται, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον, αν θα ανάψει ποτέ η θριαλίδα και ποιες θα είναι εξελίξεις. Μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ετοιμάσει την κοινωνία ότι δεν μπορούμε να είμαστε αγκιστρωμένοι σε συλλογιστικές οι οποίες δείχνουν ότι δεν βγάζουν πουθενά. Ήμουν το 1996 μαθητής στην Κύπρο και άκουγα για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Εξορισμού διχοτομική. Εξορισμού. Ετυμολογικά και μόνο. Λοιπόν, παρόν ο Αναστασιάδης, ως πρόεδρος του ΔΣΥ, μετά από 25 χρόνια ακούμε τα ίδια από τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος, δεν θέλω να μιλάω πολιτικά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται ο Κυπριακός λαός, οι Έλληνες της Κύπρου, να λένε όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ και μετά από λίγο να εκλέγουν στην ηγεσία του άνθρωπο, ο οποίος ήταν θεασότης του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν με απασχολεί να με παρεξηγήσει κανένας. Άρα λοιπόν, πρέπει να μην φοβόμαστε να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για την απελευθέρωση. Κουράστηκα ως μαθητής να συμμετέχω στις μαθητικές εορτές και να ακούω ανασήκωση την πλάτη και απόσυρσή τους πενταδάκτυλε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, όπως επίσης δεν πρόκειται να φυσήξει ένας αέρας. Αυτά θα μου επιτρέψετε, είναι εθνική κακομοιριά, είναι μιζέρια και δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και ότι είμαστε άκαμπτοι. Για τη μεγάλη εικόνα, ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης το Ρίμπλαντ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή ανεξήγητη κατά πολλούς σε μια παλαιά οπτική μεταψυχροπολεμική του αμερικανικού παράγοντα. Είτε αφορά το Χάρτμαν του Μάκιντερ, είτε αφορά το Ρίμπλαντ του Σπάικμαν. Ακόμα και έτσι να είναι όμως, το ζητούμενο είναι καλές οι αναλύσεις, το είπα και πριν. Το θέμα είναι γεωστρατηγική σύνθεση, τι θέλουμε να κάνουμε. Η Τουρκία δεν μπορούμε να τη βλέπουμε σε ένα κρατικό δρόντα με μια νομικήστικη αιμονή περί διεθνών συνθήκων και ενός κρατικού παράγοντα. Η Τουρκία πρέπει να πείσουμε τους πάντες ότι είναι αναξιόπιστη ως κρατική δομή και ότι το μέλλον προδιαγράφεται κακό. Είτε υπό το μανδύα του κεμαλισμού, είτε υπό το μανδύα του νεοθωμανισμού, είτε του παντουρκισμού, είτε του παντουρανισμού, είτε του ευρασιανισμού. Το απότοκο σε εμάς είναι το ίδιο. Θα μας εξωθούν και θα προσπαθούν να μας εξαϊλώσουν γεωπολιτικά. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε ότι η επόμενη μέρα μετά τον Ερντογάν, μετά την φυσική πολιτική εξόντωση, δεν πρόκειται να είναι καλύτερη. Δεν πρόκειται να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι πιο διαλεκτικοί ή θα στρίψουν το καράβι προς τη Δύση. Σε αυτά τα 20 χρόνια ο Ερντογάν δημιούργησε μικρούς Ερντογάν και επίσης αποτύπωσε πολιτικά την πραγματική πραγματικότητα της τουρκικής κοινωνίας. Η τουρκική κοινωνία κυβερνήθηκε μονοκομματικά από το 1923 μέχρι και στην ουσία το 1950, 46 ας πούμε, αλλά ας πούμε 50 που ήρθε ο Μεντερές. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια ο κεμαλισμός προσπάθησε να αποδομήσει, να εξαχνώσει τελείως το Ισλάμ και κάθε οπτική του στην κοινωνία, στη γλώσσα, παντού, οτιδήποτε. Είδαμε όμως ότι δεν το κατάφερε. Όταν ήρθε λόγω γεωπολιτικών ανακατατάξεων ο πολιτικός κομματισμός στην Τουρκία, ο Μεντερές στηρίχθηκε στις Ισλαμικές ψήφους. Αυτές αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της τουρκο-Ισλαμικής σύνθεσης, ακόμα και από το κεμαλιστικό καθεστώς, ούτως ώστε να υπάρξει ανάχωμα απέναντι στην κομμουνιστική απειλή. Ήρθε λοιπόν ο Ερντογάν να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Άρα αυτή η κοινωνία βρίσκεται σε αρμονία με αυτό το καθεστώς και πρέπει να πείσουμε ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια κακή περίπτωση και δεν είναι η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας που είναι μεγάλη. Είναι η γεωπολιτική αξία της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Πρέπει λοιπόν, για μένα, αυτή είναι η άποψή μου, να υπάρχουν σενάρια και υποσενάρια σε αυτά που θα γίνουν. Και πρέπει το σενάριο το οποίο μας συμφέρει να το δουλέψουμε ως αυτοεκκληρούμενη προφητεία. Λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στην Τουρκία, ποια είναι η πραγματική ισχύ. Βλέπουμε τι γίνεται σε σχέση με το κουρδικό. Γιατί λοιπόν δεν εκμεταλλευόμαστε το κουρδικό, ούτε ώστε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε διαμελισμό της Τουρκίας. Ο Ρίμπλαντ, κατά πολλούς, έχει ήδη διαραγεί. Η Τουρκία με το καθεστώς το οποίο υπό οποιαδήποτε μανδύα που ανέφερα πριν, δεν είναι φύλλα προσκύμενη στο δυτικό παράγοντα. Ο Ρίμπλαντ έχει διαραγεί. Πρέπει να πείσουμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε εδώ ως Ελληνισμός, ως δίπολο Ελλάδος και Κύπρου, να καλύψουμε αυτό το χώρο και να οθήσουμε τη Ρωσία, παραδείγματι, προς τα πάνω, να κρατήσουμε με μια δυτική Τουρκία. Γνωρίζουμε τις παθογένειες στην τουρκική κοινωνία, λευκοί Τούρκοι, μαύροι Τούρκοι, Κούρδοι, κρυπτοχριστιανοί, Αλεβίτες, που είναι μεγάλο ποσοστό και έχει μεγάλη σημασία, και αυτοί είναι οι απόγονοι των
εξισλαμισμένων της Μικράς Ασίας όλοι αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να δείξουμε. Εμείς είμαστε αξιόπιστοι, αυτή η χώρα πρέπει να διαμελιστεί, να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει το κουρδικό κράτος. Όσοι δεν μπορούν από αυτούς, όσοι δεν μπορούν να εγκολυπωθούν, να πάνε βόρεια, να πάνε κάπου αλλού. Θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες? Μας λένε τόσες κουβέντες καθημερινά οι Τούρκοι, ρητορική μίσος, περιγραφές ασύλληπτες για το τι θα μας κάνουν. Και εμείς φοβόμαστε. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα αντισταθμίζουμε συνεχώς στο παιχνίδι τους. Ότι είμαστε εδώ πέρα ως απειλή για αυτούς. Υπάρχουν δύο λέξεις, τις οποίες τις γνωρίζουν οι Τούρκοι σήμερα, και είναι η λεγόμενη μεγάλη ιδέα. Θα πει κάποιος, είναι ρεαλιστικά αυτά που λες? Δέχτε, η κατάσταση είναι αλλοπρόσωπη, είναι χαοτικό το σύστημα και εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε λες και βρισκόμαστε στο κολονάκι. Δεν βρισκόμαστε στο κολονάκι, βρισκόμαστε σε μια θερμή περιοχή. Υπάρχουν χώρες γύρω μας αξιόπιστες, οι οποίες δεν φοβούνται να ματώσουν την Τουρκία, δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τη σκληρή ισχύ, την ήπια ισχύ και πλάγια μέσα, να υπονομεύσουν την Τουρκία και να επιτύχουν το επίπεδο ασφάλειας το οποίο επιζητούν. Εμάς μας βλέπουν ως μια κορυφαία επιλογή για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και εμείς είμαστε που πρέπει να φανούμε αξιόπιστοι. Για να γίνει λοιπόν αυτό, απαιτείται μια αλλαγή της πολιτικής κατάστασης. Δεν είναι πολιτικές ηγεσίες αυτές οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν γίνεται ο ελληνισμός να είναι αγκιστρωμένος στη μέγενη του ελλαδισμού και του κυπριωτισμού. Μακρηγορώ, μιλάω από καρδιάς, δεν είμαι πολιτικός. Είμαι ένας Έλληνας που μου δίνεται, ένας καθημερινός κανονικός Έλληνας που μου δίνεται ένα βήμα. Ως στρατιωτικός δεν θα βρείτε, σας διαβεβαιώ, στρατιωτικό διοικητή οποιοδήποτε επίπεδο που να σας πει ότι σε περίπτωση πολεμικής αντιπαράθεσης θα χάσουμε την Τουρκία σε οποιοδήποτε από τα πεδία του ενιαίου μετόπου από τον Εύρο μέχρι και την Καρπασία. Πρέπει να αποτινάξουμε τη φοβία, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ δυνατοί και αξιόπιστοι. Συγγνώμη, ένα τελευταίο γιατί θα το ξέχναγα. Έχει να κάνει με τον Patriot, έχει να κάνει με το Rimland, έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ, το οποίο είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης. Δεν είμαστε φίλοι κανενός. Έχουμε τα συμφέροντά μας και θα εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε περίσταση μας δοθεί. Λοιπόν, δόθηκαν τα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Για μένα, καλώς, θεωρώ ότι έχει μελετηθεί σε στρατιωτικό επίπεδο, υπάρχει ευχαίρεια να δοθούν. Ανοίξαμε λοιπόν τα φτερά μας, σκεφτήκαμε ρεαλιστικά, σκεφτήκαμε out of the box που λέμε σε κακά ελληνικά και στείλαμε τα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ένα αμυντικό όπλο λοιπόν σε μια σύμμαχη χώρα. Συγγνώμη, γιατί τα Patriot λοιπόν να μην βρεθούν εκεί στην Κύπρο? Είναι ένα αμυντικό όπλο. Το εμπάρκο έχει σταματήσει. Μπορούμε να πείσουμε ότι είναι αμυντικό όπλο. Και να κλείσουμε λοιπόν την νοτιοανατολική Μεσόγειο με ένα σύστημα το οποίο δεν ενοχλεί. Δεν είναι S300, δεν είναι S400, είναι Patriot. Είναι ένα ατοϊκό σύστημα. Σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις κλείνει όλη την πτέρυγα από την Ελλάδα μέχρι και το Ισραήλ. Και είμαστε εδώ πέρα αξιόπιστοι. Και η επόμενη μέρα ποια είναι? Είναι εκεί προς τον ΝΑΤΟ. Γιατί να μην το πούμε? Το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα νομικίστικο της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας ή συνομιλιών. Έχουμε κουραστεί με αυτές τις συνομιλίες. Επίσης, σαν παρένθεση, είδαμε στις πρόσφατες συνομιλίες τον πρόεδρο Αναστασιάδη να βρίσκεται ως εκπρόσωπος κοινότητας. Να συνομιλήσει με ποιον? Υπήρχε τουρκοκυπριακή κοινότητα? Όσοι ασχολούνται με το ζήτημα γνωρίζουν ότι οι πολιτογραφίες είναι τόσες πολλές που πλέον οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα σε σχέση με τους επίκους. Άρα λοιπόν, ποια κοινότητα καθόταν δίπλα του? Υπήρχε τουρκοκυπριακή κοινότητα? Δεν υπήρχε τουρκοκυπριακή κοινότητα και η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν ασπάζεται τη φιλοσοφία του Ερντογάν. Ήταν κεμαλική, κεμαλικών άποψεων. Συνομίλησε λοιπόν με την Τουρκία ως εκπρόσωπος κοινότητας. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Με αυτό τελειώνω. Εισβολής και κατοχής. Να διαφυλάξουμε ως κόριο θαλμού την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή μας δίνει όλα τα νομικά ερίσματα για να κυνηγήσουμε τα ηθικά δίκαια του ελληνισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Κύριε Νικολοβιέννη, να πάρω μια πάσα από τον κύριο Καραβίδα. Δύο ερωτήσεις για σας. Μία στρατιωτική λόγω αντικειμένου και μία κοινωνικοπολιτική, επειδή είστε ένας Ελλαδίτης που διαμένει στην Κύπρο. Η πρώτη είναι αν θα μπορούσαμε να επανεργοποιήσουμε, να εντάξουμε μάλλον σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε για το δόγμα νέου αμυντικού χώρου για την νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας Κύπρου, του S300. Την ήττα της κυβέρνησης Σιμίτη του 1998, που το έχουμε ξεχάσει τα συστήματα αυτά, αν θα μπορούσαν
σε κάποιο βαθμό να επανεργοποιηθεί. Ναι, ευχαριστώ. Πριν απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να κάνω 2-3 διευκρινήσεις στα προηγούμενα, πολύ γρήγορα. Τα χωρικά έδαφα είναι στα 12 ναυτικά μίλια, όμως αυτό που είπα εγώ είναι ότι υπάρχουν προσπάθειες και γεγονότα και από χώρες όπως η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες προσπαθούν αυτά τα ύδατα της ΑΟΣ να τα μετατρέψουν σε χωρικά ύδατα. Αυτό είπα. Τα χωρικά ύδατα μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Σαφές. Το δεύτερο για το λιμενικό. Όπως και το αμερικανικό λιμενικό, όπως και το κινέζικο, διαθέτουν πλοία εκτοπίσματος αντιτορπιλικού. Απλά είναι βαμμένα με τα χρώματα του λιμενικού. Με αυτό τι πετυχαίνεις? Ότι όταν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, δεν το στρατικοποιείς. Διότι αυτή είναι μία καραμέλα που χρησιμοποιούν οι ηγέτες μας, ότι δεν θέλουμε να στρατικοποιήσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Άρα, αναβαθμίζουμε το λιμενικό για να μην χρειάζεται να στρατικοποιήσουμε και για να μην υπάρχει αυτή η καραμέλα, αυτή η δικαιολογία που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, και το τέταρτο που ήθελα να πω σχετικά με την κατάσταση της εθνικής φρουράς, θα μου επιτρέψει ο κ. Χαραλαμπίτης να πω ότι κανείς οργανισμός δεν είναι τέλειος. Ομάδες πανάκριβες, οι οποίοι έχουν πολλούς μάνατζερ και είναι πολύ οργανωμένες, ακόμα και αυτές έχουν κάποια θεματάκια που δεν λειτουργούν σωστά. Τα ίδια θα μπορούσαμε να πούμε και για τους Τούρκους. Θα πω το εξής, ότι όταν ξεκίνησε η επιχείρηση στη Συρία, έχασαν τόσο πολλά άρματα που αντιμετώπισαν το θυμό της Γερμανίας, διότι τους αλλάγανε το μπραντ του Λέοπαρντ. Να πω ότι στη Λιβύη φημολογείται ότι είχαν απώλειες γύρω στα 25% των μη επανδρομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Λοιπόν, και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή το τουρκικό ναυτικό έχει 8 φρεγάτες που είναι πιο παλιές από τις δικές μας, εκ των οποίων τα αντιεροπορικά βλήματα έχουν σταματήσει να υποστηρίζονται τεχνικά, από θέμα maintenance τέλος πάντων, από τους Αμερικανούς, εδώ και 25 χρόνια. Με αποτέλεσμα, όταν προσπάθησαν να κάνουν αεροναυτικό αποκλεισμό της Λιβύης, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν 7 φρεγάτες για να το πετύχουν αυτό. Και όταν έριξαν κάποια αντιεροπορικά βλήματα εναντίον των αεροπορικών μέσων του Χάφταρ, αυτά εκτοξεύτηκαν, δηλαδή δούλεψε ο κινητήρας εκτόξευσης, αλλά ήρθαν και προσγειώθηκαν στο έδαφος χωρίς να εκραγούν. Άρα, όταν ο μισός στόλος της Τουρκίας δεν ξέρει πόσα βλήματα από αυτά που φέρει δουλεύουν, αυτό ήθελα εγώ να φωτίσω, ότι είμαστε σε μια ισορροπία. Λοιπόν, δέχομαι όμως αυτά που είπε ο κ. Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, τώρα πάνω στην ερώτηση δική σας. Είχα σκοπό να το δείξω κι εγώ. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να μας δίνουν χρήματα έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα που υπηρετούν στις ελλαδικές ένοπλες δυνάμεις. Το ποσό το οποίο έχει αναφερθεί είναι πολύ μικρό. Και υπάρχουν και συστήματα τα οποία δεν έχουν αντίστοιχα δυτικής προέλευσης, αντίστοιχης μαχητικής ικανότητας. Άρα, εάν αυτό το ποσό είτε αυξηθεί, είτε ένα μέρος καλυφθεί από την αμυντική συμφωνία ή τη συμφωνία για τις βάσεις που λένε τώρα ότι θα είναι πενταετής, κάποια από αυτά τα συστήματα που θα μπορούσαν να αντικατασταθούν είναι και τα TOR της πολεμικής αεροπορίας και του ελληνικού στρατού και τα S-300. Εδώ να πούμε το εξής, ότι είναι αυτό που είπε ο κ. Καραβίδας. Οι Τούρκοι έχουν κλιμακώσει στρατιωτικά. Πόσο άλλο να κλιμακώσουν? Δηλαδή, αν πούμε εμείς ότι δημιουργούμε αυτή την κοινή δύναμη που είπαμε, με όλες αυτές τις χώρες μαζί. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10 αεροσκάφη στην Πάφο, τα οποία είναι 2 από κάθε χώρα. Και για να τα προστατεύσουμε αυτά, θα βάλουμε ένα αεροντόμο του Ισραήλ και εμείς στους S-300. Τι θα κάνει η Τουρκία, πώς θα κλιμακώσει? Θα τα χτυπήσει? Πάτριοτ. Ή τα Πάτριοτ. Δεν μπορεί να κλιμακώσει στρατιωτικά άλλο η Τουρκία. Όσο ήταν να κλιμακώσει, κλιμάκωσε. Λοιπόν, άρα είναι εφικτό το σενάριο που λέτε. Το δώρε, αν με επιτρέπεις, ναι. Με την άποψη ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ίσως ο κύριος Καραβίδας ως τεχνική μια κοινή αντιεροπορική ομπρέλα που να ξεκινά από την Ελλάδα μέχρι το Ισραήλ. Σαφώς. Είναι εφικτό. Εγώ θέλω τα τεχνικά σας φώτα.
Σαφώς. Γιατί. Όταν τα λέμε ως θεωρητικοί μας, λένε τρελούς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει και ο κύριος Καραβίδας να πάρει το λόγο, αν θέλει μετά. Ακούστε. Αίγυπτος. Συγγνώμη, Σταύρο, που διακόπτω, αλλά είναι ορισμένα θέματα που μου γεννούνται ακούγοντας τα τεχνοκρατικά και μπορεί να συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη για να γίνει επιστήμη. Και πολιτικές ναι. θέσεις. Ρεαλιστικές. Για να μην λέμε ότι είναι θεωρητικό το γεγονός ότι θέλουμε να φτιάξουμε κοινή αντιεροπορική ομπρέλα. Και η συμβατότητα των μέσων τα οποία διαθέτουμε. Η συμβατότητα είναι σημαντική. Η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα. Δηλαδή να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα τα ανατολικά συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Πάμε τώρα να δούμε. Άρα, τα γαλλικά Ραφάλ και τα γαλλικά Μιράζ επικοινωνούν με τα ελλαδικά Ραφάλ Μιράζ, επικοινωνούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Καταριανά και τα Αιγυπτιακά Μιράζ και Ραφάλ. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κοινούς προμηθευτές οπλικών συστημάτων. Ποιοι είναι? Αμερική και Γαλλία, κατά κύριο λόγο. Όλη η αεροπορία του Ισραήλ είναι αμερικανική και Αιγύπτου, Ελλάδος, Εμμυράτων είναι μισή, 60% αμερικανική, 40% γαλλική. Άρα η διαλειτουργικότητα υπάρχει. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δεν μίλησα πριν όχι για αεροπορική ισχύ, για αεροναυτική ισχύ. Πρέπει λοιπόν να ενοποιηθεί ο χώρος του Αιγαίου με αυτόν της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ και ο μόνος τρόπος είναι φρεγάτες. Δεν έχουμε φρεγάτες για το Αιγαίο. Το Αιγαίο, σας είπα, είναι κλειστή θάλασσα. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε καθόλου πλοία με το που βγουν τα τουρκικά πλοία, με κανονικό πυροβολικό, με συμβατικό πυροβολικό, να μην μπορέσουν να περάσουν. Θέλουμε τις φρεγάτες με αεροπορική άμυνα περιοχής για να κλείσουν το κενό μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και να ενοποιήσουν σε επίπεδο αντιεροπορικής ομπρέλας αλλά και δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων την περιοχή από την Ελλάδα μέχρι και το Ισραήλ. Και όταν λέμε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, υπάρχουν τα δίκτυα Link 16, Link 22 αργότερα, δεν έχει σημασία. Όλες αυτές οι πλατφόρμες δημιουργούν ένα κοινό τόπο πληροφοριών. Ό,τι έχει ο σένσορας ενός F-16, ενός Ραφάλ, μιας φρεγάτας ή του Patriot, μπαίνει σε μια κοινή δεξαμενή από που όλοι βλέπουν. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτό που λέμε μια πλατφόρμα για να δημιουργήσει στη μέση το line of sight, ένα relay δηλαδή, να ενώσει σε επίπεδο επικοινωνίας τις περιοχές σε μια σχετική απόσταση, γύρω στα 300 χιλιόμετρα, θα μπορούσε ένα αεροσκάφος το οποίο βρίσκεται στον άραξο τροχοδρομώντας να έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μέσω των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. Άρα και τα τεχνοκρατικά έχουν σημασία γιατί μπορούν να δημιουργήσουν πολιτική. Αυτό σαν παρένθεση, έτσι, το δρόμο σχωρίς. Άρα, να το πάω και λίγο παρακάτω. Άρα οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται το κόστος σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Οι Τούρκοι φοβούνται. Ναι, γιατί βλέπουμε αν τολμήσουν να έχουν στο μυαλό τους οτιδήποτε, τότε εμείς μπορούμε να τους αποτρέψουμε να πάθα στιγμή σε ένα ενιαίο μέτωπο. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δείξουμε με τον Θεόδωρο είναι ότι δεν υπάρχει κενό ισχύος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σωζύγιο ισχύος και με τις κινήσεις που κάνουμε, το παρόν ισοζύγιο ισχύως ανατρέπεται υπέρ μας. Τα Ραφάλ δεν θα μείνουν 18, θα γίνουν σίγουρα 30, αν όχι και περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτές τις καινούριες πλατφόρμες, τα τουρκικά F-16 δεν θα μπορούν καν να τροχοδρομήσουν. Θα είναι κίνδυνος στα ελληνικά Ραφάλ για τα τουρκικά, ακόμα και αν τα τουρκικά βρίσκονται άνωθεν της ενδοχώρας Μικρασιατικής Χερσονήσου. Άρα όλα αυτά παράγουν πολιτική. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, γι' αυτό και ο απόγονος αλλαξόπιστων χριστιανών, ΑΚΑΡ, βρίσκεται στα κάγκελα και κάνει τις δηλώσεις που κάνει. Αυτό που προσπαθούμε να αποδομήσουμε με τον Θόδωρο και έχουμε μια προσωπική έκθεση, είναι να αποδομήσουμε όλη αυτή τη ρητορική, η οποία συμβαίνει, η οποία εναλλάσσεται, ανακυκλώνεται εντός Ελλάδος από dealer Τούρκων εντός Ελλάδος, θα μου επιτρέψει να μιλήσω έτσι, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Μετά μιλάμε περί προσωπικής ανοησίας. Ότι οι Τούρκοι θα κάνουν απόβαση με 50.000 ο Καστελόρης, όπως είπε πριν ο Θεόδωρος, και ότι έχουμε να φοβόμαστε. Οι Τούρκοι φοβούνται. Στη μέγεν τη γεωπολιτική στην οποία βρίσκονται, με την κακή δημοσιονομική κατάσταση, ως κυριαρχή στον αέρα και στον αέρα κυριαρχή μόνο με τακτικές πλατφόρμες, μπορεί να δώσει την ευχέρεια και στους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή στο στρατό ξηράς, στο πολεμικό ναυτικό, να ξεδιπλώσει τις αρετές και τις δυνατότητες. Άρα λοιπόν το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό, αρκεί να πάρουμε τώρα την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τα όσα μας δίνονται και να δείξουμε στους ξένους τι θέλουμε να κάνουμε.
δεν μπορούμε να είμαστε αγκιστρωμένοι γύρω από τη διζωνική δικοινοτική. Το συζητάμε τόσα χρόνια. Πρέπει να δώσουμε κάτι άλλο. Πρέπει να δώσουμε μια καινούργια οπτική, η οποία να είναι ρεαλιστική και να μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον. Για την Κολομβία, εδώ μας λέτε... Ναι, ναι. Άρα, να πω... Στέφανε, ναι, ναι. Ο τεχνοκράτες μας λέτε ότι όσοι υποστηρίζαμε ότι θα είναι εφικτή αυτή η ομπρέλα η αντιεροπορική σε ολόκληρο το εύρος του ελληνισμού, τεχνικά μπορεί να γίνει. Απόλυτα. Φυσικά μπορεί να γίνει. Και πολύ γρήγορα, μάλιστα. Είναι η Νικολαβία, αν θέλετε, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Είναι ο νέος Ρίμλαντ. Ναι. Ακριβώς. Για... Αυτό είναι το μήνυμα. Απλά να πω ότι φωνάζουμε όλοι για τους Αμερικάνους ότι δεν κάνουν τίποτα. Θέλω να σας πω ότι με την απόφαση να πετάξουν τους Τούρκους έξω από τα F-35, έχουν ένα ωραίο τεράστιο κουβά που το λένε αεροπλανοφόρο Ανατολού. Το έχουν έτοιμο και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Και σκέφτονται να βάλουν drone πάνω. Και έχουν μείνει πίσω στην αεροπορία 10 με 15 χρόνια. Συν το ότι είχαν υπογράψει συμβόλαιο για ναυπήγηση 4 φρεγατών. Αλλά επειδή πλέον οι Αμερικάνοι τους έχουν μπάρκο για τους εκτοξευτές αεροπορικών βλημάτων, έχουν παραλάβει την πρώτη και, και είπαν ότι θα δούμε για τις άλλες τρεις. Δηλαδή έχουν μείνει πίσω. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο που λένε, έχει μια βάρκα σωστική με πολλές προμήθειες μέσα. Και είναι έτσι στη Μεσόγειο και πλέει. Λοιπόν, και δεν αγχώνεται για τίποτα. Και αυτή η βάρκα η σωστική είναι η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ζητάνε να κατέβουμε εμείς από τη βάρκα να μπούμε στη θάλασσα και τη βάρκα να τη δώσουμε στην Τουρκία, η οποία είναι εγκλωβισμένη. Εντάξει, και αν μιλάμε εμείς για αποτυχημένες πολιτικές των πολιτικών, τι θα μπορούσαμε να πούμε για το ψευδοκράτος, το οποίο επί 47 έτη δεν έχει καταφέρει να αναγνωριστεί. Είναι ψευδής και κρύβονται ως άντους κλέφτες. Λοιπόν, τα 47 χρόνια τα οποία υπάρχει η εισβολή και κατοχή, αυτή έκανε την εισβολή και κατοχή, όχι εμείς. Εμείς δεν εισβάλαμε πουθενά. Τα 47 χρόνια είναι πολύ λίγα για ένα έθνος το οποίο έχει ζωή πάνω στον πλανήτη 5.000 χρόνια και θα ζήσει άλλα 5, άλλα 15, άλλα 25. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα δοθεί μια λύση. Και αυτή η λύση είναι η λύση που είπε ο κ. Καραβίδας. Κανείς δεν ασχολείται με τα 57 χρόνια που η Κωνσταντινούπολη έπεσε το 1204 μέχρι να την απελευθερώσει ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο 8ος. Δεν ασχολείται κανένας. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην πολυετή ύπαρξη του έθνους μας. Λοιπόν, θεωρώ ότι ακόμα και αν οι πολιτικοί μας έχουν το φοβικό σύνδρομο, οι γεωπολιτικές στεκές μας έχουν βάλει στο σωστό δρόμο. Εάν οι Αμερικάνοι θέλουν να προστατεύσουν το Ισραήλ, θα μας βάλουν με το ζόρι και εμάς πάνω σε αυτό το άρμα. Και πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις, όπως το κάναν πέρσι, να είναι εκεί που πρέπει. Όπως ήταν πέρσι. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.